Σήμερα, πρώτη φορά που ήρθα στο Μουσείο Βάσκετ του Άρη, είχα μια πραγματικά μια πολύ μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη φυσικά, γιατί τα παιδιά, ο Πέτρος, ο Βράσο, η Μαρία, έχουν καταφέρει να γράψουν μέσα σε αυτό το χώρο, το μικρό χώρο, να δώσουν μια συνολική αίσθηση του ότι ο Άρης δεν ήταν μόνο ο Άρης που λίγος πολύ όλοι ξέρουν, όλοι ξέρουν η περίοδος του Άρη με τον Γκάλι και τα λοιπά παιδιά. Ο Άρης είναι μια ιστορία συνδεμένη απόλυτα και με την κοινωνία και με τη ζωή και με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό περνάει, το καταλαβαίνει ο κόσμος που περνάει από μέσα. Παράλληλα, η εκπαιδευτική αντίληψη που έχει αυτό το μουσείο δίνει την αίσθηση που έχουν οι διοικούντες στον Άρη πια, την αίσθηση που, την πραγματική αίσθηση που έχουν για την εκπαίδευση των παιδιών πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω σπουδιά πράγματα, μόνο καλά θα το δείτε. Έγινε αλλιανός λόγω των θειών μου, οι οποίοι ήταν αγανή παραδοχή, τον Αλέκτρο και τον Μικάρη του Μίσιου, γιατί ο παπάς μου και οι υπόλοιποι φίλοι του ήταν Ερακλήδης. Και έγινε αγανός στην αρχή με το ποδόσφαιρο και μετά φυσικά με τον Πάση Καταρχή, Πετράκη, τον Φλόγα κλπ. Κώστα Παρίσι μετά, Πεταλίδη φυσικά, σαν προπονητή, του Γούσιου. Θυμάμαι και όταν πηγαίναμε στο Ήπειρο, ο γιος μου μικρός πως έβλεπε το κοκολάκι τότε σαν Θεό και έτσι ήταν. Και βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω και τις περίοδο αυτή που προηγούμενα αντιπρόεδρος του Άρη, δεν ήθελα να εμφανίζω, αλλά την περίοδο όλη από τη δεκαετία του 80, όλα τα παιχνίδια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω και τη μεταγραφή του Γιαννάκη, όπου κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες. Είχαμε πάει τότε με τον Μητρούδη και τον Μπουσβάρο κάτω στην Αθήνα για τον Γιαννάκη. Και ενώ κυκλοφορούσαν φήμες διάφορες του το ο Γιαννάκης είναι κρυμμένος στην Καλλιτική, είναι κρυμμένος στην Ευρύτη, θα σου πούμε στην Αθήνα. Και αυτό ήταν και έτσι αποκτήσαμε φυσικά τότε και μια πολύ καλή σχέση με τον Παναγιώτη του Γιαννάκη, αλλά με το ιδιαίτερα με το Πορτογάλι. Εγώ αισθάνομαι μια έτσι πολύ καλή επαφή. Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και του αξίζουν πάρα πολλές τιμές.